Μαρτυρία αστυνομικών, οι οποίοι λένε ότι έχουμε γίνει στόχος. Έχουμε δει αμαρτυρία αστυνομικών, Γιώργο, εδώ, στο Υπουργείο. Για να φύγεις από τη μέση και να ανοίξεις το πλάνο και να τα δούμε όλα. Ο λόγος έτσι είναι. Θεωρούν ότι στοχοποιούνται οι αστυνομικοί τους τελευταίους μήνες. Αυτό το πανό, Γιώργο, που κρατούν στα χέρια τους, μήκους 20 μέτρων, αποτυπώνει όλα αυτά που θέλουν να φωνάξουν και να πούν. Στο πρώτο κομμάτι δείχνουν τα επεισόδια τους αστυνομικούς που είναι απέναντι στους πολίτες. Και στο δεύτερο κομμάτι είναι αυτή την αστυνομία θέλουμε να φέρουν. Και δείχνουν τον αστυνομικό δίπλα στο παιδί που του δίνει λουλούδια, δίπλα στον ηλικιωμένο που τον βοηθά προκειμένου να φτάσει στις υπηρεσίες που θέλει. Αυτό είναι που επιζητούν και αυτό είναι που θέλουν. Και οι πολίτες τους τελευταίους μήνες βρίσκονται σε δεινή θέση. Και οι πολίτες, βέβαια, και οι πολίτες, ναι, Αλεξάνδρα μου, και οι πολίτες νομίζω ότι Μάνο και Κώστα δεν θέλουν να είναι σε πολεμική ατμόσφαιρα με απέναντι, την αστυνομία. Από την αστυνομία αλλά από την, αλλά άλλη δίπλα, πλευρά, από την άλλη πλευρά, Μάνο και Κώστα, υπάρχουν και σκηνές αστυνομικής βίας. Αυτές δεν πρέπει να τις παραγνωρίσουμε. Καλά, προφανώς όχι. Έτσι και αυθαιρεσίας. Ναι. Χωρίς να το τσουβαλιάζουμε και να βάζουμε όλους τους αστυνομικούς. Έτσι. Έτσι, κάποια στιγμή. Γιατί έχω την εντύπωση ότι θα ήταν λάθος και το ένα και το άλλο. Ότι έχουν και αυτοί δίκιο να διαμαρτύρονται ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι.